Περικοπή σε ένα πλέγμα επιπρόσθετων έργων, όχι όμω και στα συνολικά τετραγωνικά τη κτηριακή επιφάνεια, ώστε να μειωθεί ο αρχικό προπολογισμό. Από τα 40 στα 30 εκατομμύρια προβλέπει η προεργασία που έχει γίνει ήδη από τι υπηρεσίε τη Περιφέρεια Υπήρου για τη νέα εικόνα του πάρκου υψηλή τεχνολογία και έρευνα, ώστε να μπορέσει να ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψη. Αυτή είναι επί τη ουσία η επιβεβαίωση τη είδηση που έφτασε στα δημοσιογραφικά γραφεία την Πέμπτη από το δελτίο τύπου τη Υφυπουργού Μαρία Κεφάλα μετά τη συνάντησή τη με τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνική Οικονομία, κ. Παπαθανάση, μεταφέροντα τη θετική διάθεση τη κυβέρνηση να χρηματοδοτήσει το έργο εάν και εφόσον μειωθεί ο προπολογισμό του. Μια επιβεβαίωση που ήρθε και τυπικά διαστόματο του καθήλυνα αρμόδιου Περιφερειάρχη Αλέξανδρο Καχρημάνη που σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε μίλησε μάλλον περισσότερο ανοιχτά από ποτέ άλλοτε για το θέμα, σημειώνοντας πως οι συζητήσεις των τελευταίων δύο εβδομάδων κατατείνουν αφενός τη μείωση του προϋπολογισμού και αφετέρου στην επαναφορά της πρότασης για χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Από τα 30 εκατομμύρια τα 15 θα εξασφαλιστούν από τη χρηματοδότηση ή από το ανάκαμψη ή από άλλο πρόγραμμα. 7,5 εκατομμύρια θα είναι η δανειοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και άλλα τόσα από αντίστοιχη δανειοδότηση προ την περιφέρεια. Με την Τράπεζα Υπήρου και την Τράπεζα Αττική να έχουν έρθει σε καταρχήν συμφωνία. Εδώ και δύο εβδομάδε από την ημέρα που μάθαμε ότι συνέβη αυτό, κινούμαστε προ κάθε επίπεδο ώστε να μπορέσουμε να επαναφέρουμε το έργο στο Ταμείο Ανάκαμψη. Για να γίνει αυτό, μας τέθηκε ως προϋπόθεση να μειώσουμε τον προπολογισμό του έργου στο τμήμα που απαιτεί χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, συμπαρασύρει το σύνολο του προπολογισμού του έργου. Ήδη έχουμε κάνει την προεργασία μειώνοντας δευτερεύοντες χώρους από το κτηριακό συγκρότημα με πρόβλεψη βέβαια να διαμορφωθούν μελλοντικά και εκτός του Ταμείου Ανάκαμψης. Με την τροποποίηση που κάναμε, ο προπολογισμός του έργου μειώθηκε από τα 40 εκατομμύρια στα 30 και ήδη έχουμε την αρχική σύμφωνη γνώμη του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών για την επανένταξη του έργου στο Ταμείο Ανάκαμψης. Εμείς θα κάνουμε όλα τα τετραγωνικά που είχαμε προβλέψει από την αρχή στο κτίριο. Τι δεν θα κάνουμε σε αυτή τη φάση. Είχαμε προβλέψει ότι θα κάνουμε φωτοβολταϊκά σε όλη την επιφάνεια του κτηρίου γιατί έτσι είχαμε συζητήσει και με τις εταιρείε αρχικά. Αυτό θα αφήσουμε την υποδομή έτοιμη και βγαίνει όλη η δαπάνη των φωτοβολταϊκών όπως και των γενετριών που είχαμε βάλει κατά για τυχόν διακοπή ρεύματος για να βρούμε κάπου αλλού χρηματοδότηση. Και επίσης όλος ο αύλιος χώρος θα κάνουμε τα απαραίτητα ε, για να μπορέσει να λειτουργήσει και σε άλλη φάση θα γίνουν τα υπόλοιπα. Έτσι συζητήσαμε με το Υπουργείο και έτσι έχει κλείσει ο προπολογισμός στα 30 εκατομμύρια με ό,τι είχαμε μέσα στο κτίριο να γίνει εκτός από αυτά που σας ανέφερα συν η δαπάνη του ΦΠΑ που ξέρετε ότι αυτή δεν είναι επιλέξιμη, απλώς θα πληρώνεται και θα ξαναέρχεται από την εφορία σε μας. Εμείς θα έχουμε τελειώσει πολύ γρηγορότερα από ό,τι χρειάζεται ε, μέχρι τέλη του 2025. Στο πρώτο σκέλος της τοποθέτησής του, ο Περιφερειάρχης στάθηκε σε εκείνους που αντέδρασαν στην απένταξη, ενώ ήταν εκείνοι που όπως είπε δεν ήθελαν έτσι κι αλλιώς το έργο. Είδαμε μάλιστα και κάποιους να διαμαρτύρονται για την απένταξη όταν όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα ήταν σταθερά κατά της κατασκευής του. Εφόσον είναι ειλικρινής η αλλαγή στάσης και το ενδιαφέρον τους, τότε εμείς θα χαρούμε να τους έχουμε συμμάχους στην προσπάθεια και στον αγώνα που συνεχίζουμε ώστε το έργο να υλοποιηθεί. Ω προ την απένταξη και την ενημέρωση τη περιφέρεια, παρουσίασε έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξη με ημερομηνία 10 Ιανουαρίου, στο οποίο αναφέρεται πω από λάθο χειρισμό του υπευθύνου δεν κοινοποιήθηκε η απόφαση στην περιφέρεια. Για την απόφαση απένταξη δεν είχαμε ενημερωθεί και αυτό το καταλογήσαμε ευθέω στην ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης. Έσθηση προκάλεσε η απάντηση του Περιφερειάρχη στην ερώτηση αν θα μπορούσε να έχει πράξει διαφορετικά ω προ τον φορέα υλοποίηση που είναι η Αναπτυξιακή Υπήρου, στην οποία συμμετέχουν και οι περισσότεροι φορεί. Βρήκε έτσι την ευκαιρία να διατυπώσει σοβαρέ αιχμέ για τη στάση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και των Βρετανικών Αρχών επί τη προηγούμενη διοίκηση του Τριαντάφυλλου Αλμπάνη. Έπρεπε να περάσει από τη Γενική Γραμματεία Έρευνα και Τεχνολογία. Εκεί υπήρχε άνθρωπο που είχε αντιρρήσει. Και εκεί πέρασε γιατί βοήθησαν κάποιοι άνθρωποι πολύ πάνω από μένα. Στη συνέχεια έκανε όλη αυτή τη διαδρομή και μπήκε και στο Ταμείο Ανάκαμψης. Σε όλα τα στάδια, εάν δεν είχαμε πολύ ψηλότερα από εμά ανθρώπους, δεν θα γινόταν τίποτα. Και δεν είναι τυχαίο ότι ευχαρίστησα αυτούς τους ανθρώπους που ευχαρίστησα. Βέβαια, σήμερα, και δεν έχω να πω τίποτα για τον κύριο Αλμπάνη, σήμερα η συμπεριφορά της νυν διοίκηση του Πανεπιστημίου, της Πριτανίας και των σχετικών, είναι πολύ θετική στο θέμα. Όσο δεν ήταν τα προηγούμενα χρόνια, όχι από τον κύριο Αλμπάνη, από μερικούς οι οποίοι έπαιζαν ρόλο εκείνη την εποχή στα θέματα αυτά. Μια τελευταία ηχμή αφορούσε στην πρόταση του κυρίου Καλογιάννη για την δημιουργία της Τεχνόπολης, με τον Περιφερειάρχη να τονίζει πως το ένα έργο δεν αναιρεί το άλλο. Υπάρχουν όμω δύο βασικέ παράμετροι. Η πρώτη είναι πω το πάρκο τεχνολογία αποτελεί προϊόν συζήτηση των εταιριών τεχνολογία που έθεσαν ω προπόθεση τη διαθεσιμότητα χώρου κοντά στο Πανεπιστήμιο. Και το δεύτερο, πω η τεχνόπολη αναπτύσσεται σε μια περιοχή που ανήκει σε ιδιώτε. Αντίθετα, η προτινόμενη έκταση για την τεχνόπολη ανήκει σε διάφορου ιδιώτε, από του οποίου και θα πρέπει ή να αγοραστεί ή να βρεθεί κάποια άλλη α, κάποιος άλλος τρόπος. Και όπως αντιλαμβάνεστε η περιφέρεια δεν μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο.